Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Στη Μυτιλίνη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς. Σε απευθεία σύνδεση όλο το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο της επίσκεψης. Τι υπόθηκε μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Λύνουν κάβους από τις 6 το πρωί τα πλοία μετά από απόφαση της ποινιό. Τι λέει η διοίκηση για τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα. Σκληρή γραμμή ετοιμάζεται να κρατήσει η ΔΕΗ σε όσους δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς του ρεύματος και δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Τι λέει ο κόσμος για τα φουσκωμένα τιμολόγια. Με σημαντικά κενά σε προσωπικό εξακολουθούν να λειτουργούν γυμνάσια και λύκεια σε Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Παράσταση διαμαρτυρία στη Ζάκυνθο. Στο δρόμο παραλίγο να μείνουν οι 1.300 εργαζόμενοι στο καζίνο Λουτρακίου. Έκλεισε για φορολογικούς λόγους από το πρωί. Σε απευθεία σύνδεση ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων θα μιλήσει για τις εξελίξεις.